αυτό. Θάνος ασκητής ανάμεσά μας. Είστε με γεμάτη δώρα κάθε φορά. Οπότε είμαστε. Έρχομαι εδώ, ακούω αυτοκίνητα, κινητά. Έναν άνθρωπο, ένα δώρο. Τα δώρα που δίνουμε είναι εδώ. Τώρα οι δύο κυρίες, οι πανέμορφες κτλ. Είναι δώρα για τους τηλεθεατές, νομίζω. Και πανέξυπνες, όχι μόνο πανέμορφες. Οι συμβουλές του κυρίου Ασκητή. Η κυρία Καργάκη, ευγενική και σημαντική στο λόγο. Αυτό, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο τώρα πρέπει να το προσεγγίσουμε προσεκτικά, μια και είμαστε και πρωινοί, ας πούμε, μεσημεριανή. Καθόλου προσεκτικά. Καθόλου προσεκτικά. Το ήθελα να σας πω. Θες να το εισαγάγεις εσύ το θέμα. Ο λόγος, ο ανθρώπινος λόγος, είναι μια σημαντική παράμετρος της ψυχικής λειτουργίας. Μάλιστα. Και διαφέρουμε πολύ από τα ζώα γιατί μιλάμε. Mm-hmm. Και συναισθηματικά μιλάμε και νοηματικά και επικοινωνιακά. Ό,τι θέλετε, βάλτε. Ωραία, ο λόγος είναι ερωτικός. Mm-hmm. Και σεξουαλικό. Επίσης, εν αρχή είναι ο λόγος πάντα. Εν αρχή είναι ο λόγος. Έτσι, σημαντικό. Και θέλω Γιατί με κοιτάς, Κατερίνα? Αλλά ο λόγος, εδώ μιλάμε για τον προφορικό λόγο. Για τον προφορικό. Όχι το γραπτό. Ωραία. Ο γραπτός έχει άλλη δυνατότητα. Βαρύτητα. Και άλλη αξία. Τώρα, όταν μιλάμε για σεξ, δεν μιλάμε για γραπτό. Το διαδίκτυο έχει αυξήσει πολύ το γραπτό λόγο στο σεξ. Πάρα πολύ. Σωστό. Παρόλο το διαδίκτυο έχει αφαιρέσει. Ωραία. Γενικά τον λόγο. Να κάνω λοιπόν μία εισαγωγική ερώτηση. Όταν, επειδή τώρα πολλοί κόσμος φλερτάρει διαδικτυακά, μέσω Instagram, μέσω Facebook, μέσω Twitter κτλ. Κτλ. Ή γνωρίζεις έναν άνθρωπο, στα μηνύματα επιτρέπεται να γίνεσαι λίγο προκλητικός, λίγο χιδαίος κτλ. Ή όχι? Όχι. Όχι. Επειδή με ρωτάς προσωπικά. Ναι, ναι, ναι. Απαντάω όχι. Γιατί δεν ξέρω ο άλλος πώς θα το εκλάβει αυτό. Mm-hmm. Αν τα μηνύματα είναι μέρος μιας ήδη υπάρχουσας σχέσης και περιγράφεις ή μιλάς, ναι, για μια πράξη. Βεβαίως. Μεταξύ σας. Αν τα μηνύματα έχουν ήδη ανοιχτεί σε σεξουαλικό πλάνο, είναι μια χαρά. Ενώ ότι έχω μια σχέση με κάποιον, ερωτική, ναι, ναι. Λέμε κάποια πράγματα μεταξύ μας και τα λέμε μέσα στη μέρα, έτσι. Εάν είναι ένα καινούριο φλερτ, ένα καινούριο πρόσωπο, πρέπει να ξέρετε ότι ο άλλος δεν ανέχεται εύκολα. Και δεν ξέρει ένα προκλητικό. Ακριβώς. Ναι. Το είπατε πολύ σωστά. Ναι. Δεν ξέρει τα όρια του. Μάλιστα. Όταν η σχέση έχει ανοιχτεί, ίσα ίσα από αυτό είναι ένα πολύ καλό κομμάτι της σεξουαλικής φαντασίας. Που ο λόγος προκαλεί το σεξουαλικό ενδιαφέρον των δύο συντρόφων. Ο γάμος εκεί πεθαίνει. Επειδή πολλές φορές έχουμε βάλει σε αυτή τη συζήτηση, γιατί ο γάμος χάνει το σεξουαλικό του ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι γίνονται μονότονοι, δεν έχουν διάθεση να κάνουν σεξ με τα χρόνια του γάμου τους. Διότι πια δεν ανανεώνονται. Okay. Και δεν ανανεώνουν και το λόγο τους. Είτε τον ερωτικό, είτε τον σεξουαλικό λόγο. Μάλιστα. Ένα ζευγάρι, ένας άντρας, μια γυναίκα, ας πούμε. Ο ένας μιλάει, ο ένας επικοινωνεί, χρησιμοποιεί τις λέξεις για να δημιουργήσει τέλος πάντων ένα ερωτικό κλίμα, ο άλλος όχι. Πώς μπορεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον να ανοιχτεί σε αυτό το κομμάτι? Ναι, αυτή η ερώτηση έχει σημασία, διότι έχει έναν καθοριστικό χαρακτήρα, την ενίσχυση. Δηλαδή, όταν θέλω τον σύντροφό μου να τον φέρω στα νερά μου ή στο δικό μου πεδίο, δεν αρχίζω και τον βομβαρδίζω ώστε να τον κλειδώσω και να τον φοβήσω να μην βγάλει λόγο. Αρχίζω και τον ενισχύω συμμαχικά. Δηλαδή, πώς αισθάνεσαι εσύ μαζί μου, πώς νιώθεις μαζί μου, πώς με βλέπεις, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, τι σου αρέσει που σου κάνω. Δηλαδή, ένα παιχνίδι το οποίο έχει διαδραστικότητα. Μέσος. Και βάση έχει την επικοινωνία. Η λεκτική διάθεση όμως πρέπει να έχει στην αρχή προσοχή να δω ο σύντροφός μου που ανέχεται μέχρι μια σημεία, δηλαδή δέχεται το λόγο μου. Mm-hmm. Ο άνδρας, πρέπει να ξέρετε, και αναφέρομαι, θα γίνω λίγο πιο σκληρός, αλλά η ώρα μας το επιτρέπει. Okay. Δεδομένου ότι είναι και παιδιά που παρακολουθούν. Η πορνεία, ας πούμε. Να σας φέρω εγώ μια ακρότητα. Ένας άνδρας που επισκέφτεται τα πορνεία δεν θα μάθει ποτέ να μιλάει ερωτικά. Ούτε ποτέ θα μάθει να εκφράζεται συναισθηματικά. Γιατί δεν έχει τη διάθεση να καταλάβει πώς είναι η άλλη πλευρά. Ακριβώς. Διότι δεν υπάρχει διαδραστικότητα, άρα η σεξουαλικότητα είναι μονοσήμαντη. Και το λέω αυτό γιατί βγήκε όντως, όπως ξέρετε, ένας δεκάλογος στα πλαίσια του COVID-19 προστασίας πελατών και των εργαζομένων γυναικών. Η έννοια όμως της σεξουαλικότητας μιας σχέσης, στο λόγο της, έχει ιδιαίτερη αξία. Γιατί ο λόγος πολλαπλασιάζει τα μηνύματα. Μην ξεχνάτε ότι οι αισθήσεις είναι η οπτική, η ακουστική, mm-hmm. που η γυναίκα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ακουστική αίσθηση, mm-hmm. ο άνδρας δίνει περισσότερο βαρύτητα στην οπτική, η απτική, mm-hmm. που τα δύο φύλλα νιώθουν την ανάγκη του αγγίζω, mm-hmm. η γευστική και φυσικά η οσφρητική. Άρα ουσιαστικά, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, αυξάνει την ένταση των να αυξάνει μιλάμε πάρα στον άλλο. Πολύ την ένταση και είναι καλό να μάθουμε να μιλάμε σεξουαλικά. Ωραία. Να μιλάμε λοιπόν, μια στιγμή, τώρα, κάτι... όσο μπορώ να το διατυπώσω ευγενικά. Και αυτό χάνεται όταν οι άνθρωποι γίνονται γονείς. Όταν οι άνθρωποι αποκτούν παιδιά, έχουν μια ντροπή.
Δηλαδή, τα λόγια που έλεγα. Γιατί δεν βλέπει την άλλη ω ερωμένη σιγά σιγά. Του παιδιού σου ή αντίστοιχα. Καταρχήν, από τη στιγμή που το δωμάτιο του, το γονεϊκό δωμάτιο. Ξαφνικά. Χάνει το ερωτικό του χαρακτήρα. Ναι, ναι. Για το οποίο θα μπει στο δωμάτιο. Μπαίνει ένα παιδί. Η πρώτη περίοδο μπαίνει το παιδί. Σωστά, μάλιστα, έβγαλα τώρα ένα βίντεο στο δικό μου site που περιγράφω την περίοδο τη λοχεία. Ναι. Σημαντική περίοδο τη γυναίκα και του άντρα. Ένα μωρό λοιπόν μπαίνει με μια κούνια, όχι στο δωμάτιο μέσα στο κρεβάτι μα. Γιατί μπορεί να πεθάνει από εμά. Πρέπει να ξέρετε το παιδί ποτέ δεν πρέπει να κοιμάται όταν ευρέφο. Μεταξύ μας. Ναι. Μπορεί να το καταπλακώσω. Κοιμάται δίπλα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ασεξουαλικό στοιχείο. Δεδομένο. Από εκεί χάνεται σιγά σιγά το σεξ. Όσο περνάει ο χρόνος λοιπόν, οι σύντροφοι δίνονται γονείς, δίνουν βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Άρα η σεξουαλικότητά τους περιορίζεται, γίνεται λίγο στερεότυπη. Ο λόγος χάνεται εκεί. Ο σεξουαλικός λόγος. Μπορεί να είναι ερωτικός, να έχει ενδιαφέρον, να υπάρχει φλερτ, να υπάρχει θαυμασμός, αλλά να μην υπάρχει σεξουαλική πρόκληση. Θάνο, μιλάμε ερωτικά ή μιλάμε προκλητικά. Βομολογώντας πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Ε? Ναι, πρόσθεκα. Πρόσθεκα, ναι. Το πρόσθεκα όμως, αδική η λέξη, αδική η λέξη το νόημα. Αυτό θα σας έλεγα. Πρόσθεκος άνθρωπος δεν υπάρχει. Ακριβώς. Μα συγχωρείτε, πρόσθεκος σεξ δεν υπάρχει. Συμφωνώ. Πρόσθεκοι άνθρωποι υπάρχουν. Όταν κάνουν δύο άνθρωποι σεξ, δεν υπάρχει τίποτε πρόστιχο, εφόσον είναι αποδεκτό και από τους δύο, δεν απειλείται η υγεία τους και δεν προσβάλλει ο ένας την προσωπικότητα του άλλου. Άρα είναι καλό να ενισχύουμε το σεξουαλικό μας πόθο μέσα από το λόγο. Αλλά προϋπάρχει ο ερωτικός λόγος. Δηλαδή δεν μπορεί να ζευγάρι που δεν επικοινωνεί, δεν εκφράζεται καθόλου, δεν έχει καμία ελεκτική διάθεση επικοινωνίας, να ανοίγει μόνο ένα σεξουαλικό λόγο κατά τη διάρκεια του σεξ. Αυτό μπορεί να γίνεται. Αυτή, και λοιπόν, δεν είναι κακό. Ναι. Αλλά αυτό, πρέπει λοιπόν, να γεφυρώνεται το ένα με το άλλο. Ο προκλητικός λόγος περιορίζεται κατά τη διάρκεια της πράξης. Μόνον. Μόνο. Και χαίρομαι γιατί το δηλαδή βάζεις έτσι. Όχι, όταν γιατί τελειώσει το σεξ, τελειώνει ο σεξουαλικός λόγος. Πάμε δηλαδή στην κανονικότητά μας. Αλλάζει η εικόνα μας. Και άλλος δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Σε ένα νέο ζευγάρι, όχι σε ένα ζευγάρι που είναι πολλά χρόνια μαζί και θα πας σιγά σιγά. Ελένα, όμως τι σημαίνει δεν μπορεί. Σημαίνει δεν θέλει, σημαίνει ντρέπεται. Ή τον ενοχλεί. Ναι, όχι, σωστά ρωτάει. Ναι, απλώς αναρωτιέμαι τι σημαίνει δεν μπορεί. Μπορεί ο ένας να είναι πιο εξοικειωμένος με το σεξουαλικό λόγο. Υπάρχει το sexual healing. Υπάρχει ένα τραγούδι φοβερό, επειδή είπατε για τον Τουρνά. Το ξέρουμε. Που ήταν ο μεγάλος μου έρωτας στη μουσική. Ο Τουρνάς για μένα υπήρξε πρόσωπο εγγυημένης μουσικής απόλαυσης ζωής. Από την εφηβεία μου. Είναι πραγματικά μάγος για μένα. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος. Χωρίς να τον ξέρω καν προσωπικά, ναι, 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 ναι. Έτσι. Εδώ υπάρχει μια προοδευτική ανάπτυξη του λόγου. Δηλαδή η σεξουαλικότητα έρχεται σιγά σιγά μέσα στο λόγο. Εκφράζεται. Γιατί ο ένας σύντροφος μπορεί να ξεκλειδώσει ουσιαστικά σταδιακά τον άλλον. Διότι μπορεί να είναι ενοχοποιημένος από το λόγο του, μπορεί να έχει μεγαλώσει ένα συντηρητικό περιβάλλον, σε μια συνθήκη καταπίεσης, μια τραυματική εμπειρία. Άρα να αισθάνεται ότι τη βλέπει ο άλλος ως πόρνη, σε εισαγωγικά. Τη βλέπει πιο πολύ ο άνδρας. Ναι, 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 ναι. Αυτό το μήνυμα αυτό του λόγου. Το στερεότυπο, συγγνώμη Θάνο μου, αλλά το στερεότυπο μέχρι τώρα αυτό έχουμε. Είναι δηλαδή ο άνδρας που έτσι κι αλλιώς είναι αυτός που εκφράζεται περισσότερο. Ναι. Που μιλάει πρόστιχα σε μια γυναίκα και η γυναίκα που μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι. Ναι, αυτή είναι η εικόνα που να έχουμε. Να το πούμε σωστά. Δεν, δηλαδή, αν ένας άντρας μιλάει ανήθικα και ξαφνικά είναι μια γυναίκα που γίνει το αντίστροφο, πιθανόν ο άντρας να μπλοκάρει, να πει ναι, τι γίνεται τώρα. Βεβαίως. Ναι, γι' αυτό είπα ότι το ζευγάρι πρέπει να έχει μια εξοικείωση. Έλεγα λοιπόν για τον Marvin Gaye. Ναι, αν ακούσετε τον Marvin Gaye, υπάρχει ένα φοβερό τραγούδι που λέει Sexual Healing. Το έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Και αναφέρεται στο πώς δύο άνθρωποι εκφράζονται μέσα από την ανάγκη να επικοινωνήσουν σεξουαλικά. Είναι φοβερό τραγούδι, είναι πάρα πολύ τραγούδι. Φοβερός ερωτικός ο Marvin Gaye πέραν της προσωπικής ζωής του που έφτασε να σκοτώσει τον πατέρα του και να αυτοκτονήσει ο ίδιος. Έξω από αυτό όμως, ο σεξουαλικός λόγος δεν ξεκινάει σαν βόμβα με μια γυναίκα που δεν ξέρεις. Αρχίζει σιγά σιγά να ξεδιπλώνει. Όταν λοιπόν είσαι ότι ο άλλος αρχίζει και ζορίζεται. Δηλαδή αποκλείεται να κάνεις πρώτη φορά σεξ σε ένα ζευγάρι, ξέρω εγώ, δύο άνθρωποι και να τα βρουν έτσι. Όχι, τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά αν όμως καθημερινά πετάξω μια κουβέντα στη σύντροφό μου και δω ότι ενοχληθεί ή θυμώσει για τη δράση. Προχθές ήρθε έναν κύριο, σοβαρός κύριος, που μου λέει επικοινωνούσα διαδικτυακά μια κυρία και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, λέει, και πετάω μια άσχημη λέξη για εκείνη. Άσχημη εννοούσε προκλητική. Και μου λέει να πας στο διάλογο, με συγχωρείτε που το λέω κιόλας, και έκλεισε το διαδίκτυο. Τον έκοψε. Να σας πω την αλήθεια, άλλο. Αυτό, λοιπόν, άλλο τον σε ένα κρεβάτι, σε ένα αυτό, αυτό και άλλο λέω, να δηλαδή, το βλέπει θέλει μπροστά στο, θέλει στο λάπτοπ. Σε αυτό δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτά όλα έχουν μια προσέγγιση που χρειάζεται η εξοικείωση. Η μεγαλύτερη έκφραση της σεξουαλικότητας είναι η εξοικείωση. Όχι η απομυθοποίηση,
Άλλο πια δεν μου προκαλεί σεξουαλικό ενδιαφέρον και άλλο μαζί σου νιώθω πολύ άνετα. Είναι εξοικειωμένοι πια στις μέρες μας οι άνθρωποι με αυτό το κομμάτι στο. Όχι, δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι. Δεν έχει αλλάξει. Όχι, αλήθεια. Δεν έχει αλλάξει. Θα περίμενα ότι θα έχει λίγο. Πρέπει να ξέρετε ότι επειδή βάζετε μια καλή ερώτηση, γενικά αυτό το θέμα εμένα με ιντριγκάρει. Είναι εμφανές εδώ. Το ζω πολύ στο γραφείο μου. Το ζω γιατί τα ζευγάρια ζουν μέσα. Δεν είναι εξοικειωμένα τα ζευγάρια. Ή τα ζευγάρια γίνονται πιο ντροπαλά. Πρέπει να ξέρετε ότι όσο περνάμε η εποχή και οι νέοι άνθρωποι. Η σεξιστική εποχή. Που έχει φτάσει στην απόλυτη σκορύφωση, αυτό. Φέρνει μία συντηρητικότητα. Εννοείται το πολιτικά ορθού, τη δικτατορία του πολιτικά ορθού δηλαδή που λέμε ότι αρχίζουμε να ζούμε. Οι νέοι άνθρωποι μπαίνουν σε μία συντηρητικότητα. Μην βλέπετε τώρα το διαδίκτυο που κινείται από συγκεκριμένους ανθρώπους που πιο πολύ νοσηρά εκφράζονται παρά λειτουργικά. Παρ' όλα όμως, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η σεξουαλικότητα έχει σημαντική επικοινωνία αν το ζευγάρι διατηρεί ερωτικό λόγο. Mm-hmm. Όχι παιδικό, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, γιατί ερωτικός λόγος είναι η μητέρα παιδιού. Αυτή είναι η μεγάλη ερωτική σχέση. Ερωτικός λόγος συντροφικότητας, που η σεξουαλικότητα ζει και βιώνεται μέσα από την πρόκληση που ο λόγος μπορεί να δώσει. Θάνο μου, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν.